Είμαστε με τη συντονίστρια του Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του Συνδέσμου Ανώνυμων Τεχνικών Εταιριών και πρόεδρο του Τοπικού Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Βασιλική Αψόκαρδου. Και πρόκειται να μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και έχει να κάνει με την άτυπη στάση πληρωμών εγκεκριμένων λογαριασμών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τι πρόβλημα ακριβώς υπάρχει? Το πρόβλημα υπάρχει αρκετό καιρό και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Το να γίνονται έργα, να υποβάλλονται λογαριασμοί, να κόβονται τιμολόγια και αυτοί οι λογαριασμοί να καθυστερούν πάρα πολύ να πληρωθούν. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον εργολήπτη από την υποβολή του λογαριασμού μέχρι και σε ένα μήνα να κάνει διακοπή εργασιών και σε δύο μήνες στη συνέχεια να κάνει και διάλυση της εργολαβίας. Αυτό το δίνει ο νόμος, το δικαίωμα στον κάθε εργολήπτη. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εδώ μιλάμε για δημόσια έργα. Τα δημόσια έργα δεν είναι κάτι που αφορούν τον καθένα μας ξεχωριστά, δεν είναι δηλαδή ένα δικό μας πράγμα. Είναι έργα τα οποία αφορούν όλο τον κόσμο και όλη την κοινωνία, γιατί αυτοί είναι που τα χρησιμοποιούν. Γι' αυτό το σκοπό, γι' αυτό και αυτό το λόγο μάλλον, έγιναν διάφορες συναντήσεις του Προεδρείου του ΣΑΤΕ με τον Υπουργό των Υποδομών, τον κύριο Σταϊκούρα, με τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Ταχιάου, οι οποίοι άκουσαν τα αιτήματα του κλάδου, τα οποία δεν είναι μόνο αυτά, μόνο να έχουν σχέση δηλαδή με τη μη πληρωμή. Τα άκουσαν, αλλά κανένα αποτέλεσμα δεν βγήκε. Ως εκ τούτου, τις 31 Αυγούστου βγήκε μια επίγουσα επιστολή προς το Υπουργείο, η οποία αναφέρει ρητός ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη μη πληρωμή, με την καθυστέρηση των πληρωμών για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις. Συν του γεγονότος ότι αν το ήξεραν όταν έπαιρναν το έργο ότι θα υπήρχε τέτοια μεγάλη καθυστέρηση, πιθανόν να ήταν άλλη η αντιμετώπιση τους. Στη συνέχεια, και επειδή δεν έγινε κάτι, βγήκε ένα κοινό δελτίο τύπου από όλες τις εργοληπτικές οργανώσεις, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΣΑΤΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΤΕΑΤ, οι οποίες αναφέρουν το θέμα, μιλάμε για στάση πληρωμών, άτυπη στάση πληρωμών από το δημόσιο και ζητάνε την άμεση αποπληρωμή των οφειλών στις εργοληπτικές επιχειρήσεις. Δεν είναι μόνο η καθυστέρηση πληρωμών από το ΠΟΥΔΟΕ. Υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμών και από άλλα προγράμματα, τα οποία τα έχουμε εντοπίσει, με τα οποία έχουμε επικοινωνήσει σαν Σύνδεσμος Εργοληπτών και από τα οποία μας δόθηκαν διαβεβαιώσεις. Ωστόσο, μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει πληρωθεί κάτι, δεν έχει πληρωθεί τίποτα. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι χρήματα έχουν έρθουν από το ΠΟΥΔΟΕ για το ΠΟΥΔΟΕ, για τα έργα αυτά που εκτελούνται από τον Μάρτιο. Έχουν ήδη αρκετοί συνάδελφοι προχωρήσει σε διακοπή εργασιών και μιλώ για όλο το Βόρειο Αιγαίο, μιλώ για τη Λίμνο, μιλώ για τη Λέσβο, μιλώ για τη Χίο, μιλώ για τη Σάμο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η κατάσταση και είναι και λίγο, ας πούμε, αντιφατικό το γεγονός ότι βλέπουμε καθημερινώς αναγγελίες νέων έργων, υπογραφές συμβάσεων και προγραμματικών συμβάσεων τη στιγμή που δεν έχουν πληρωθεί αυτά τα έργα που έχουν ήδη γίνει. Ξέρουμε πόσα περίπου έργα είναι αυτά που κινδυνεύουν στο Βόρειο Αιγαίο? Δεν έχω εξουσιοδότηση από τους συναδέλφους να σας πω ακριβώς το έργο και το ποσό. Εν γνώση μου είναι τουλάχιστον 5 έργα στη Σάμο, στη Λίμνο τουλάχιστον 2, στη Χίο δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή πόσα, αλλά νομίζω ότι οδεύουν προς διακοπή, και στην Λέσβο είμαστε στη φάση των 3-4, αλλά με αυξανόμενη την τάση. Καταλαβαίνετε ότι όσο δεν πληρώνουν, θα προχωρούν οι ανάδοση διακοπή εργασιών. Εκτός από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, υπάρχουν άλλα προγράμματα που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα? Υπήρχε μια μεγάλη καθυστέρηση στο πρόγραμμα Τρίτσης. Και εκεί επεμβήκαμε σαν σύνδεσμος, σαν σύλλογος. Πήραμε μια διαβεβαίωση από τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων ότι όντως, ναι, έχετε δίκιο, υπάρχει το πρόβλημα, λόγω έλλειψης προσωπικού, λόγω αδειών κτλ. Ότι θα αποκατασταθεί σύντομα. Από εκεί πήραμε αυτή την απάντηση. Δεν γνωρίζω βέβαια αν αυτό υλοποιήθηκε. Θα ήθελα να τονίσω ότι εδώ δεν μιλάμε απλά για το Βόρειο Αιγαίο, ούτε μιλάμε για τη Μυτιλήνη. Αυτό το θέμα είναι πανελλαδικό. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι σύνδεσμοι όλοι έχουν μέλη σε όλη την Ελλάδα. Το τι θα γίνει και το πώς θα προχωρήσουμε θα αποφασιστεί εν καιρό και εφόσον βλέπουμε ότι συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι ένα έργο τάξιο για να στηθεί
Χρειάζεται προσωπικό, χρειάζεται ανθρώπους, χρειάζεται μηχανήματα, χρειάζεται έξοδα. Δεν μπορούν όλοι οι συνάδελφοι να αντέξουν αυτή την πίεση, διότι μιλάμε για πίεση. Να εκτελέσεις το έργο εντός χρονοδιαγράμματος, να μην έχεις πληρωθεί όμως εντός χρονοδιαγράμματος. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα και δεν αφορά μόνο τον κλάδο, θα το τονίσω, αφορά και τον κάθε πολίτη, ο οποίος κάνει χρήση αυτών των έργων. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ο δρόμος αυτός είναι χάλια, ή γιατί δεν μπήκε η λάμπα εκεί, ή γιατί κάηκε. Είναι δημόσιο έργο. Κάποιος το έχει αναλάβει και κάποιος το κάνει. Αν δεν πληρώνεται, πώς θα το κάνει δηλαδή. Εσείς έχετε απευθυνθεί και σε δήμους ή περιφέρεια που διοχετεύουν στους εργολήπτες αυτά τα έργα? Όχι, δεν έχουμε απευθυνθεί σαν σύνδεσμος. Εμείς κάναμε αυτή την δημόσια έκκληση, τη δημόσια κοινοποίηση, θα έλεγα καλύτερα, του προβλήματος. Και από εκεί και πέρα ο καθένας θα συναλάβει τις ευθύνες του. Δηλαδή, ο κάθε εργολήπτης από μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο σύνδεσμος έχει απευθυνθεί εκεί που έπρεπε να απευθυνθεί, δηλαδή στο κεντρικό κράτος. Τοπικά σε κάθε κοινωνία φαντάζομαι ότι υπάρχουν και οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι, οι οποίοι πρέπει να βοηθήσουν για να λυθεί το θέμα. Τι χρονοδιάγραμμα δίνεται ως προς τη λύση του θέματος? Την επόμενη εβδομάδα υπάρχει ένα συμβούλιο που θα υλοποιηθεί στην Αθήνα με θέμα βασικό αυτό. Και θα είναι εκπρόσωποι και από άλλες περιφέρειες. Από εκεί και πέρα, με τη συζήτηση αυτή, από τη συζήτηση αυτή και από αυτό το συμβούλιο, ίσως βγει κάποιος τρόπος πίεσης ή κάποιος τρόπος κινητοποίησης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι το επάγγελμα από μόνο του, επειδή είναι, ας πούμε, ελεύθερο επάγγελμα, είναι αρκετά δύσκολο το να συνεννοηθούν όλοι οι εργολήπτες να πράξουν το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα, όταν υπάρξει πρόβλημα, τους αφορά όλους. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, το γεγονός ότι αργούν πάρα πολύ να γίνουν πληρωμές, εδώ ακούμε και 8 μήνες. Και πιθανόν κάποιοι συνάδελφοι να δουλεύουν από φιλότιμο. Γιατί δεν μπορούν να σταματήσουν. Γιατί είναι, ξέρετε, και δύσκολο το να σταματήσει με το προσωπικό και με όλα αυτά. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να πληρωθούν. Και πώς εξαγγέλλονται καινούργια έργα, αφού δεν υπάρχουν χρήματα? Αυτό είναι απορίας άξιων.